καμιά φορά και περισσότερες νεκροδομές. Εγώ έχω αυτή την εμπειρία σε εξαιρετικά σπάνιες βεβαίως περιπτώσεις. Στην Κύπρο, γιατί γίνεται, είναι μεγάλη ιστορία και πρέπει να το εξετάσουμε μια άλλη φορά ίσως. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την νομοθεσία που αφορά τις νεκροδομές κλπ. Υπάρχει μια πανάρχια διαδικασία. Ας μην μπούμε όμως σε αυτό το, το θέμα, γιατί τα είπαμε πάρα πολλές φορές και φαίνεται ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, γιατί αυτοί που πρέπει να τα αλλάξουν δεν ενδιαφέρονται να τα αλλάξουν. Ναι. Για πείτε μας τώρα εσείς τι ευρήματα έχετε βρει στην τέταρτη νεκροτομή. Κοιτάξτε, η δική μου η θέση είναι ότι υπάρχουν έκδηλα σημεία επίθεσης από σκύλο ή σκύλους. Είναι έκδηλο αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται τόση συζήτηση. Είναι πολύ εμφανές. Δηλαδή φτάσαμε στην τέταρτη νεκροτομή για να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν σημεία που αφορούν δαγκώματα σκύλων. Είναι έκδηλο, σας λέω. Είναι οφαμοφανές. Δηλαδή από την δεν χρειάζεται να κάνεις νεκροτομή. Μόνο που βλέπεις το σώμα καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Από το πρώτο η στιγμή. Μάλιστα. Τώρα εγώ η αφελής. Θα θέσω το ερώτημα. Ναι, Νατάσα μου, πρωτού προχωρήσεις, να σου πω ότι δεν μπορώ να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτή η υπόθεση θα πάει, πολύ πιθανό να πάει στο δικαστήριο. Αυτό όχι, θα πάει πολύ στο δικαστήριο, γιατί χάθηκε μια 46χρονη γυναίκα με τον τρόπο που χάθηκε, κύριε Ματσάκη, θα πάει στο δικαστήριο. Εγώ θα ρωτήσω όμως. Έτσι φαίνεται. Εκεί που έγιναν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν μαζέψει και επειδή είσαστε από τους ιατροδικαστές που έχετε αφήσει ιστορία, γιατί δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αφορισμούς, έχετε αφήσει ιστορία ως ιατροδικαστής σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, αν έχω αφήσει ιστορία ή όχι, αλλά θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Όταν μαζέψαν οι αστυνομικοί εκεί που πήγαν να διερευνήσουν πώς χάθηκε αυτή η 46χρονη, όλα αυτά τα στοιχεία και μετά η νεκροτομή, δεν μπορώ να συμπληρώσω το πάζολο, κύριε Ματσάκη. Μπορείτε να μας βοηθήσετε εσείς? Ούτε εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα άτομα που είναι εμπλεκόμενα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχω δει σήμερα το σώμα και είναι έκδηλο ότι έχει υποστεί επίθεση από σκύλο ή σκύλους. Είναι οφθαλμοφανές. Τώρα πώς, υπό ποιες συνθήκες, τι ελέγχθη, πώς και γιατί, αυτά δεν είμαι σε θέση να σας τα πω εγώ. Γιατί μας είχαν πει για γεωργικό εργαλείο που είχε προκαλέσει το θάνατο της 46χρονης. Αρχικά αυτό είχε ελεγχθεί. Εντάξει. Πρέπει να ρωτήσετε τα άτομα που σας το είπα. Αυτό που λέτε και προσπαθώ και εγώ έτσι να χτίσουμε το ρεπορτάζ είναι ότι αν ο Μάριος Ματσάκης πήγαινε από την πρώτη στιγμή να διεργήσει την νεκροτομή, θα διαπίστωνε αυτό που έχετε διαπιστώσει σήμερα στη τέταρτη νεκροτομή, ότι πρόκειται για επίθεση σκύλου. Αυτό ο προκάλεσε το θάνατο της 46χρονης. Ακούστε, μετράω πολύ προσεκτικά τις λέξεις που χρησιμοποιώ εγώ. Ναι. Γιατί λόγω της ευθύνης που έχω και λόγω της εμπειρίας και στα δικαστήρια. Εγώ έχω δει το πτώμα σήμερα για πρώτη φορά. Ήταν έκδηλο χωρίς καν να αγγίξω το σώμα από την πόρτα του νεκροτομείου, όχι εξετάζοντας το, από την πόρτα μπαίνοντας μέσα στο νεκροτομείο. Ήταν έκδηλο ότι υπήρχαν σημεία επίθεσης από σκύλο ή σκύλους. Αυτό έχω πει και αυτό επαναλαμβάνω. Νομίζω είναι σαφέστατο. Τώρα, πώς και τι έγινε σε προηγούμενες εξετάσεις, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε μπορώ να σας πω οτιδήποτε, να το σχολιάσω με οτιδήποτε άλλο τρόπο. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ερωτηθούν τα άλλα άτομα. Μπορεί να τους εδόθησαν άλλες πληροφορίες, μπορεί να παραπλανήθηκαν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Τι είδους παραπλάνηση, κύριε Ματσάκη? Εδώ εσείς είχατε πει από την πόρτα του νεκροτομείου, είδατε εκεί την άτυχη 46χρονη και είχατε αμέσως αποφασίσει από πού προκλήθηκε ο θάνατος. Σας είπα, ήταν έκδηλα αυτά τα σημεία που είδα. Πόσο έκδηλα ήταν προηγουμένως, δεν μπορώ να σας πω, ούτε θέλω να
Καταλαβαίνετε, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Να τα αφήσουμε όμως εκεί. Έχετε εξηγήσει γιατί δεν μπορείτε να πείτε και πολλά πράγματα. Αυτή η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Τρέχει το δικαστικό σκέλος. Ούτε εμείς ως δημοσιογράφοι και εγώ προσπαθώ και μπερδεύομαι πώς θα διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις. Αλλά από την άλλη όμως είμαστε και πολίτες. Αποσβολωμένοι παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Ναι, ακούστε να σας πω κάτι, αγαπητή Νατάσα. Επειδή μου δίνεις την ευκαιρία και ξέρω ότι θέλεις να βοηθήσεις τον τόπο. Η ιατροδικαστική στην Κύπρο τα τελευταία 25 χρόνια έχει βελτιωθεί σημαντικά. Θυμάστε ότι στις αρχές της δεκαετίας των 90 δεν υπήρχαν καν ιατροδικαστές στην Κύπρο. Και τις νεκροψίες τις έκαναν παθολογοανατόμοι, που δεν είναι η δουλειά τους. Επίσης υπάρχουν πλέον μοντέρνα νεκροτομία. Υπάρχουν πλειάδα ειδικών εξετάσεων εξειδικευμένων που γίνονται. Όμως, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα για να βελτιωθεί η διερεύνηση των θανάτων στην Κύπρο. Πολλά. Και δεν είναι μόνο θέμα ιατροδικαστών, είναι και θέμα δικαστηρίων, είναι και θέμα αστυνομίας, είναι και θέμα της Βουλής. Και το λέω ειδικά της Βουλής, γιατί ίσως να θυμάσαι, το συζητήσαμε και μαζί, πιστεύω, στο παρελθόν. Έχουμε μια πυρχιωμένη, για παράδειγμα, νομοθεσία που αφορά την διενέργεια νεκροψιών. Την οποία προσπάθησα εγώ να αλλάξω πριν 15-20 χρόνια. Μου είπε η εισαγγελία ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής ότι να μην δεχτούν την πρόταση νόμου που έκανα εγώ, γιατί θα έκαναν αυτή μια καλύτερη και θα την έφερναν σε μερικούς μήνες και έχουν περάσει 15-20 χρόνια και δεν έχουν κάνει τίποτα. Πέραν τούτου, έχω σε συνεδρία της Βουλής που έγινε πριν 1-2 χρόνια όπου εκλήθηκα, θυμάστε ήταν το πρόβλημα με τους ιατροδικαστές και τους νεκροτόμους στο νοσοκομείο της Λευκωσίας, εκλήθηκα και εγώ, εξέφρασα άποψη την οποία έδωσα και γραπτός, κατέθεσα στη Βουλή και σε όλους τους βουλευτές της Επιτροπής Υγείας και τους είπα ότι χρειάζεται να γίνει μία μελέτη και εισηγήσεις από κάποιον που αφορά την ιατροδικαστική στην Κύπρο σήμερα και τι πρέπει να αλλάξει. Από τότε δεν έχω ακούσει τίποτα. Ούτε έναν τηλέφωνο δεν με πήρε κανένας να μου πει τι θέλεις κύριε Ματσάκη, τι είναι αυτά που μας είπες, τι είναι αυτά που μας λες σε αυτό το γραπτό υπόμνημα. Ένα λεπτό για να το συζητήσουμε λίγο. Να αλλάξουν γιατί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος στον ιατροδικαστή. Και αυτό το συνδέω με κάτι που μας έχετε αναφέρει πριν από λίγο όσο αφορά τι έχει συμβεί με τα στοιχεία, η αστυνομία. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που, για να συμπληρωθεί αυτό το παζλ και να καταλήξουμε. Δεν αφορώ, αγαπητή Νατάσα, δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλώ γενικά. Γενικά όμως. Γενικά, επειδή πρέπει να βελτιωθεί η ιατροδικαστική στην Κύπρο σήμερα, πρέπει να βελτιωθεί. Βελτιώθηκε αρκετά, σας λέω, τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο. Για να βελτιωθεί, λοιπόν, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι να γίνει μία μελέτη, και εγώ δηλώνω ότι προθυμοποιούμε να την κάνω εγώ αυτή τη μελέτη. Να γίνει μία μελέτη, τι πρέπει να αλλάξει για να καλυτερεύσει η ιατροδικαστική στην Κύπρο σήμερα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνει το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ίδιος ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω. Να το κάνουμε. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανάγκη, να το κάνουμε. Γιατί δεν πρόκειται να ξαναδεχθούμε και ως κοινωνία πραγματικά, αν γίνει ξανά στο μέλλον, να πηγαίνουμε για τέταρτη νεκροτομή και να έχουμε τέτοιου είδους συζητήσεις και να μην ξέρουμε τι έχει συμβεί ή να ξέρουμε από την αρχή. Και να αφήνουμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο τώρα, συζητώντας και μεταξύ μας, τι έχει γίνει, μήπως δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Μήπως υπάρχει το σενάριο της συγκάλυψης, να τα βάλουμε όλα, να τα συζητήσουμε. Τι έχει συμβεί, Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αυτό το πράγμα. Εγώ ερωτήματα βάζω, κύριε Ματσάκη. Ναι, εγώ απλώς σας λέω ότι επειδή υπάρχουν και πολλά άλλα που συμβαίνουν και που έχουν συμβεί που δεν τα γνωρίζετε, γιατί δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μάλιστα. Και εγώ τα ξέρω γιατί τα ζω στα δικαστήρια και στα νεκροτομεία. Πολλά άλλα πράγματα. Δεν μηδενίζω το έργο που γίνεται επουδενή. Όμως θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση και λέω
Και επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τους ιατροδικαστές, αφορά το σύστημα ολόκληρο. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ας λοιπόν, το ακούσει κάποιος υπουργός και ας προσπαθήσει να το αλλάξει. Μάλιστα. Εγώ είμαι παρόν να βοηθήσω, να κάνω εισηγήσεις, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματσάκη, που είσαστε σήμερα μαζί μας. Πάμε αμέσως στον κύριο Χριστόδουλο Πίπη, Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, γιατί υπάρχει το σκέλος που αφορά τις επικίνδυνες ράτσες σκυλιών. Μιλάμε τώρα για τα Rottweiler, αν τα λέω σωστά. Ωστόσο, υπάρχει μια αναρχία. Τώρα υπάρχει και η είδηση ότι δεν ήταν δηλωμένα. Ποιο είναι ο ρόλος αυτός να κάνει τους ελέγχους, να βρίσκει τα σκυλιά που εγώ ή ο κύριος Λουκάς Αριστοδήμου δεν τα δηλώνει και είναι επικίνδυνα και πού βρίσκονται, ώστε να λάβει ο καθένας τις ευθύνες του σε αυτόν τον τόπο. Και υπάρχουν ευθύνες και πρέπει κάποιος να σε αναλάβει. Λοιπόν, κύριε Πίπη. Καταρχήν, αγαπητή Κατερίνα. Νατάσα. Ναι. Συγγνώμη. Το θέμα των ελέγχων για να γίνουν οποιοδήποτε έλεγχοι πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη καταχώρηση των στοιχείων αυτών στη βάση δεδομένων. Οπότε, αυτό που είναι πρώτο στη σειρά είναι η υπευθυνότητα των πολιτών. Εάν οι πολίτες δεν είναι υπεύθυνοι και δεν εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους ως προς την εγκείμενη νομοθεσία σε κάτι το οποίο ήδη επιλέγουν να πράξουν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ευθύνεται για αυτό το θέμα καμία κυβερνητική υπηρεσία και δεν θα είναι σε θέση η οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία να ασκήσει τους νενομισμένους ελέγχους για να τεκμηριώσει ότι ο Α ή ο Β είναι παράνομος. Τι γίνεται, εγώ ποιος θα με ελέγξει εμένα αν έχω αυτές τις επικίνδυνες ράτσες σκυλιών και όχι μόνο αυτό και ήρθε. Να είμαι δημόσιος κίνδυνος για ένα παιδάκι ή εγώ μπορεί να μου έρθει κύριε Πίπη να πάω περίπατο σε μια απομακρυσμένη περιοχή και εκεί αυτός που έχει αυτό το χωράφι ή την κτηνοτροφιακή μονάδα ή οτιδήποτε άλλο να έχει επικίνδυνες ράτσες σκυλιών για να είναι φυλάκες. Οι επικίνδυνες φυλές, τα Rottweiler δεν περιλαμβάνονται στην ομάδα των επικίνδυνων φυλών. Λοιπόν, πρώτο, αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, επαναλαμβάνω, για να γίνει ο έλεγχος και να γνωρίζω ότι η Νατάσα κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο, πρέπει να δηλωθούν. Πρέπει ακριβώς. Αυτό αναπόκειται σε μένα. Αν εγώ όμως έχω επικίνδυνες ράτσες σκυλιών και δεν θέλω να τα δηλώσω, ποιος πρέπει να κάνει τον έλεγχο, η κοινοτική αρχή, οι δημάρχοι, οι δημοτικές αρχές, η αστυνομία, τι, ποιος. Η τοπική αρχή είναι αρμόδια για τον περισκύλο νόμο. Λοιπόν, οι πολίτες οφείλουν να σημάνουν τα ζώα τους και να καταχωρήσουν στη βάση δεδομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών, όπως επίσης και στο αρχείο της τοπικής αρχής, για να είναι σε θέση ακριβώς οι αρμόδιες αρχές να ασκήσουν τους νομισμένους ελέγχους. Οπότε, εάν οι πολίτες εφάρμοζαν τις υποχρεώσεις τους που προνοούνται από τον νόμο, τότε εκεί οι αντίστοιχες κυβερνητικές υπηρεσίες θα ήταν σε θέση να τεκμηριώσουν από μέρος τους παράβαση. Μάλιστα. Τώρα, μας δώσατε ένα στοιχείο. Τα Rottweiler δεν είναι επικίνδυνα σκυλιά, μας λέτε. Κύριε Πίπη. Είστε μαζί μας. Ναι, μαζί σας είμαι. Λοιπόν, τα Rottweiler δεν περιλαμβάνονται στις φυλές που απαγορεύονται από τον περισκύλο νόμο να εισάγονται στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι επικίνδυνα δεν όμως, θεωρείται δεν ως επικίνδυνα. Να είναι επικίνδυνα. Ένα λεπτό. Ναι. Το εάν ένα ζώο είναι επικίνδυνο ή όχι, δεν είναι ένα μονοπαραγοντικό θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καταστεί ένα ζώο επικίνδυνο εξαρτάται έχει να κάνει από τις συνθήκες οι οποίες βρίσκονται, την εκπαίδευση που τη χάνει, το τι ίσχυε και τι επικρατούσε τη στιγμή που έγινε η οποιαδήποτε επίθεση, για ποιο λόγο. Μα. Δηλαδή πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα το γιατί το οποιοδήποτε ζώο επιτέθηκε στον οποιοδήποτε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε αν ένα θηλυκό ζώο έχει παραδείγματος χάρη κουταβάκια και απλώς εσείς να περάσετε έξω από το χώρο διαμονής του, το θηλυκό το ζώο σαν μητέρα που έχει το μητρικό ενστικτό δεν μπορεί να ξέρει αν εσείς πάτε με τις καλύτερες των προθέσεων. Ναι, σωστά. Αλλά από την άλλη κύριε Πίπη, δεν πρέπει να είναι δεμένα, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιους βεβαίως, κανόνες, βεβαίως. Σε κάποιους κανόνες. Προφανώς, ειδικά στην περίπτωση των μεγαλόσωμων φυλών, οι οποίες μπορεί
ανά πάσα στιγμή υπό συγκεκριμένες συνθήκες να καταστούν επικίνδυνες, οι ιδιοκτήτες τους, όπως προβλέπεται και από τον ποινικό κώδικα, οφείλουν να διασφαλίσουν, πέραν των όσων είναι υπόχρεοι να κάνουν όσον αφορά τη σήμανση, τη δήλωση τους για την κατοχή, την ανανέωση της άδειας κατοχής τους, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι στο χώρο στον οποίο διαβιούν τα ζώα τους είναι με τέτοιον τρόπο περιχαρακωμένος, δηλαδή και έχει την περίφραξη, είναι τέτοιου είδους η περίφραξη, η οποία να αποτρέπει την με οποιοδήποτε τρόπο διαφυγή των ζώων και να κυκλοφορούν αυτά ανεξέλεκτα στο... Άρα, δεμένα και η φύλαξη και δεν μπορούν να μένουν ελεύθερα, ακόμα και σε απομακρυνσμένες περιοχές που μπορεί να λειτουργούν ως φύλακες, θα πρέπει να είναι δεμένα, γιατί και εγώ μπορεί να μου έρθει να πάω με ένα περίπατο ή ένα παιδί να παίζει και το σκυλί που δεν ξέρει να επιτεθεί γιατί θεωρεί ότι είναι κίνδυνος και την περιουσία, ναι. Και να έχουμε αυτά τα...